Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για το νέο ελαστικό τάπετα, ο οποίος θα τοποθετηθεί για τον κλασικό αθλητισμό, το άθλημα του Στίβου. Και ευελπιστούμε μέχρι τον Αύγουστο να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αυτές για τα παιδιά. Τέλος του μηνός είχαμε τους περιφερειακούς αγώνες Βορείου Αιγαίου, οι οποίοι πήραν αναβολή για αρχές Σεπτεμβρίου. Ήταν μια κοινή συνεννόηση με την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, έτσι ώστε να φιλοξενηθούν στο νησί της Λέσβου σε ένα από τα δύο τα στάδια, είτε Μυτιλήνης είτε Καλονής, όπου θα φιλοξενηθούν περίπου στους 160 αθλητές από την Χίο, Σάμου, Ικαρία και τη Λίμνο. Μετά από αυτούς τους αγώνες, τους περιφερειακούς αγώνες Βορείου Αιγαίου, οι οποίοι στηρίζονται από την περιφέρεια, θα έχουμε τους αιγαιοπελαγίτικους αγώνες στην Λίμνο. Στην Καλονή ήδη έχει ξεκινήσει ο εργολάβος εδώ και 10 ημέρες, ίσως και λιγότερο. Έχει τοποθετηθεί ένα μεγάλο μέρος του απαιτούμενου υλικού, το οποίο απαιτεί για να πέσει από πάνω το υπόστρωμα για να τελειώσει η νέα κατασκευή του ελαστικού τάπητα, και περιμένουμε μέχρι τη μεθεπόμενη ή επόμενη εβδομάδα να είναι εντελώς έτοιμο και το στάδιο της Καλονής. Ο παλιός τάπητας ήταν από το 1995 κατασκευασμένος. Κατά διαστήματα ενόψει των αιγαιοπελαγίτικων αγώνων γινόντουσαν οι αντίστοιχες συντηρήσεις και στους περιφερειακούς αγώνες του Βορείου Αιγαίου. Όπως και της Καλονής, ήταν κατασκευής από το 2000-2001, και αυτός με τα χρόνια γινόντουσαν κάποιες επισκευές ή ανακατασκευές σε κάποια σημεία τα οποία χρειαζόταν. Το καλό είναι ότι πλέον τοποθετείται νέος ελαστικός τάπητας και στα δύο στάδια. Αυτό πάει να πει ότι θα αρχίσει να ξανανεβαίνει ο κλασικός αθλητισμός στη Λέσβο, και το ευχάριστο είναι ότι εντός σύντομου χρονικού διαστήματος ο Δήμος Δυτικής Λέσβου έχει εντάξει και το στάδιο της Μύθυμνας με νέο ελαστικό τάπητα. Άρα έχουμε τρία στάδια τα οποία θα έχουν σύντομα, και ευελπιστούμε και τέταρτο μαζί με το Πολυχνίτου, το οποίο θα γίνει ολική ανακατασκευή του σταδίου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μεγαλύτερες διοργανώσεις, όπως το παρελθόν, ο οποίο είχε φιλοξενήσει τον Grand Prix Κωνσταντίνος Κεντέρης. Τους αιγαιοπελαγίτικους αγώνες, όπως γνωρίζετε, τους φιλοξενεί σχεδόν κάθε 4 χρόνια, που είναι στη δύναμη της ενώσεως μας, και οι περιφερειακοί αγώνες που είναι εναλλάξει με την ένωση της Χίου. Όπως θα γνωρίζετε, πλέον στα διοικητικά του κεντρικού ΣΕΓΑΣ, κεντρικής ομοσπονδίας, αντιπρόεδρος είναι και ο Κώστας Κεντέρης, ο οποίος βοηθάει όσο μπορεί τα μέγιστα των δυνατοτήτων του στις προσπάθειες της ενώσεως. Άλλωστε, πρόσφατα τον είδαμε, βρέθηκε στα εγκαίνια στο Πόρτο Λίμνο, στη Λίμνο, και παράλληλα γίνανε κάποιες συναντήσεις με τον Δήμαρχο της Λίμνου για να συζητήσουν για τους αιγαιοπελαγίτικους αγώνες. Και είναι τεράστια χαρά για εμάς, διότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ένα start για πολλούς αθλητές, και αρκετά παιδιά τον είχαν ως πρότυπο και συνεχίζουν να τον έχουν πρότυπο. Οπότε από το σημείο το οποίο βρίσκεται σήμερα βοηθάει ακόμα περισσότερο εμάς. Η Λέσβος έχει τεράστιες επιτυχίες με τα παιδιά. Φέτος είχαμε και αρκετά μετάλλια Χατζίου, Αργυρού, Κάσου. Ήτανε και η Όλγα η Φιάσκα, που το κορίτσι είχε ένα ατυχές γεγονός λόγω ενός κρυώματος. Θα ήταν και αυτή, πιστεύουμε, στα μετάλλια. Αλλά η Λέσβος πάντα βρίσκεται στα ψηλότερα σημεία του βάθρου. Αυτά τα παιδιά είναι το μέλλον του κλασικού αθλητισμού, και μαζί από αυτά τα παιδιά θα ακολουθήσουν και με τα νέα ταρτάν ακόμα περισσότερα. Σε αυτό το βήμα βοηθάνε πάρα πολύ και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, και ο Δήμος με το νομικό πρόσωπο, και ο Δήμος στα αθλητικά σωματεία.